αρκούδα με προβληματική και επικίνδυνη συμπεριφορά έχει εμφανιστεί στην ορεινή Ξάνθη, σύμφωνα με πηγές του δασαρχείου. Η αρκούδα που είχε μαζί και το μικρό της επιτέθηκε την Κυριακή σε κυνηγό που ήταν σε κυνήγι αγριόχειρου και τον τραυμάτισε στο πόδι. Εχθές στην περιοχή του Ωραίου της Ξάνθης σημειώθηκε μία επίθεση αρκούδας σε κυνηγό. Είναι ένα πολύ σπάνιο φαινόμενο αυτό το πράγμα, γιατί η αρκούδα έχει πάρα πολύ δυνατή όσφηση και όταν αντιλαμβάνεται παρουσία ανθρώπινη φεύγει. Προφανώς οι συνθήκες οι καιρικές, ο αέρας ήταν αντίθετος, δεν αντιλήφθηκε τον κυνηγό, ούτε καν ο κυνηγός βέβαια έχει τη δυνατότητα να αντιληφθεί την αρκούδα. Προασπίζοντας η αρκούδα το μικρό της, γιατί έμαθε ότι είχε ένα μικρό μαζί της, επιτέθηκε στον κυνηγό, ευτυχώς δεν τον τραυμάτισε σοβαρά, το χτύπησε στο πόδι. Ο κυνηγός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και είναι εκτός κινδύνου. Εμείς σαν κυνηγητικός σύλλογος, θέλοντας να διαφωτίσουμε τα μέλη μας, τους λέμε ότι να κάνουν αισθητή την παρουσία τους στο βουνό, φωνάζοντας, σφυρίζοντας, ούτως ώστε να μην δημιουργούνται τέτοια θέματα. Σίγουρα η αρκούδα, όπως και κάθε άλλο άγριο ζώο, φεύγει αντιλαμβάνοντας την ανθρώπινη παρουσία. Όπως είπατε και εσείς όμως, είναι ένα σπάνιο περιστατικό. Έχουμε στο παρελθόν παρόμοια περιστατικά στην περιοχή μας? Πολύ λίγα. Έχουν γίνει τέτοιου είδους περιστατικά παρόμοια, αλλά είναι πάρα πολύ λίγα, και γι' αυτό το ονομάζω και σπάνιο το φαινόμενο αυτό. Πάντα όμως ουσιαστικά το γεγονός αυτό οφείλεται στην ανθρώπινη προσοχή που πρέπει να δείχνει ο καθένας, έτσι. Δηλαδή το θέμα της ασφάλισης είναι καθαρά στα χέρια μας. Οπωσδήποτε. Η αρκούδα είναι ένα ζώο το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση έχει ένα μικρό. Θα προσπαθούσε οπωσδήποτε να προασπίσει το μικρό της. Γι' αυτό και επιτέθηκε. Αλλιώς θα έφυγε. Δεν θα καθόταν να αντιμετωπίσει τον άνθρωπο. Η επίθεση σημειώθηκε στην ευρύτερη περιοχή Θεοτόκου Ωραίου, αλλά μπορεί να εμφανιστεί σε διαφορετικό σημείο της ευρύτερης περιοχής. Έτσι, συνιστάται σε κυνηγούς και κατοίκους στην ορεινή Ξάνθη να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ώστε να αποφευχθούν νέα δυσάρεστα περιστατικά.